να συνεχίσουμε και να αναφερθούμε σε εκλογές στις 21 του Μάη μέσα από την φιλοξενία υποψήφιων βουλευτών σε επίπεδο Κρήτη. Συγκεκριμένα φιλοξενούμε την κυρία Πελαγία Πετράκη, την υποψήφια βουλευτή Λασιθίου με το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Να την καλησπερίσω και να την ευχαριστήσω θερμά, κυρία Πετράκη. Και εγώ ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Και τον κύριο Στράτο Μανιαβό, υποψήφιο βουλευτή Ρεθύμνου με το Κομμουνιστικό Κόμμα. Την καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα, καλησπέρα. Να είστε καλά. Ναι. Καλή δύναμη, καλό αγώνα και στους δύο βέβαια, να πω στον πρόλογό μου. Και να ξεκινήσω, κυρία Πετράκη, με ένα κλασικό ερώτημα κατά διάρκεια της προεκλογικής περίοδου. Να ξεκινήσω με το διακύβευμα των εκλογών. Τι διακυβεύεται στις εκλογές στις 21 του Μάη? Για μένα το διακύβευμα είναι ποιος θα έρθει πρώτος, έτσι ώστε να μπορέσει να κάνει κυβέρνηση. Για μας λοιπόν στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι σημαντικό να έρθουμε πρώτοι σε συνεργασία με τις προοδευτικές κεντροαριστερές δυνάμεις να μπορέσουμε να κάνουμε κυβέρνηση. Ποιες είναι αυτές οι προοδευτικές κεντροαριστερές δυνάμεις? Αυτές που προσδιορίζονται στο τόξο μέχρι την αριστερά. Σημαίνει η ΠΑΣΟΚ, ναι. Μέρα 25, ΚΚΕ. Ναι. Όλο αυτό το πλαίσιο των κεντροαριστερών δυνάμεων. ΚΚΕ και Μέρα 25 έχουν διατυπώσει την άποψη ότι δεν πρέπει να συνεργαστούμε με τον ΣΥΡΙΖΑ και έχουμε βέβαια και το βέτο του ΠΑΣΟΚ ότι εγώ θα μπω σε μια κυβέρνηση αλλά χωρίς πρωθυπουργό Τσίπρα Μητσοτάκη. Οπότε πόσο ρεαλιστικό είναι το σενάριο να προχωρήσει επόμενη μέρα? Η πραγματικότητα είναι πως έχουμε ευθύνη όλοι την επόμενη μέρα των εκλογών να κάνουμε κυβέρνηση. Και τα κόμματα που δεν δείξουν την αντίστοιχη σοβαρότητα θα έχουν και τα αντίστοιχα μείωση των ποσοστών τους στις επόμενες εκλογές. Θεωρώ ότι συμφέρον όλων είναι να εκφράζονται οι προοδευτικές δυνάμεις στο σύστημα της απλής αναλογικής, ναι. Ειδικά δε με το ΠΑΣΟΚ. Έχουμε πάρα πολλά κοινά στο πρόγραμμά μας. Νομίζω ότι αυτό είναι αφικτό και μία σύνεση και των δύο και εφόσον βέβαια ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συνεργασία είναι πρώτο κόμμα, ναι, μπορούμε να συνεργαστούμε, θεωρώ. Δημοσκοπικά ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι πρώτο κόμμα, είναι δεύτερο κόμμα. Θα προχωρήσετε, θα αξιοποιήσετε τη διερευνητική εντολή αν είστε δεύτερο κόμμα? Σενάριο. Δεν μπορώ να απαντήσω, διότι αυτό το χειρίζονται προφανώς κεντρικά και ήδη υπάρχουν σχετικές απαντήσεις από τον Αλέξη τον Τσίπρα. Ωστόσο, θεωρώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή είναι στο όριο του στατιστικού λάθους. Θεωρώ ότι μπορούμε να είμαστε πρώτοι και πιστεύω ότι δεν είναι απίθανο το σενάριο. Μάλιστα. Να πάμε στον κύριο Μανιαβό. Ανέφερε η κυρία Πετράκη, σας χαρακτήρισε μια δημοκρατική προοδευτική έτσι, δύναμη και γιατί όχι να συνεργαστείτε με το ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου την επόμενη μέρα να σχηματιστεί κυβέρνηση. Τι απαντά το ΚΚΕ? Εμείς θα ξεκινήσουμε και εμείς με το διακύβευμα των εκλογών. Για το πήρατε μόνο σας το ερώτημα. Για το ΚΚΕ. Αλλού το πήγα εγώ, αλλού το πάτε εσείς. Θα το πάω και εκεί. Να το πάτε εκεί. Για το ΚΚΕ, το διακύβευμα των εκλογών είναι να βγει το ίδιο πιο ισχυρό, με μεγαλύτερα ποσοστά και περισσότερους βουλευτές, για να έχει ο λαός ένα πιο δυνατό αποκούμπι την επόμενη μέρα. Γιατί λέμε ότι η κυβέρνηση που θα σχηματιστεί και που μέσα εκεί δεν θα είναι το ΚΚΕ, ούτε θα στηρίξει, ούτε θα συμμετέχει, ούτε θα ανεχθεί τη δημιουργία μιας κυβέρνησης με όποιο πρόσημο και αν έχει αυτή, με όποιο κορμό, όποιο θα είναι το πρώτο κόμμα. Για να συμμετέχει το Κομμουνιστικό Κόμμα σε μια κυβέρνηση? Συνολικά ναι, το πρόγραμμά μας ναι. Έχει κυβερνητικό στόχο. Έχουμε πρόγραμμα διακυβέρνησης και εξουσίας, όμως αυτό δεν μπορεί να μπει στα ίδια πλαίσια με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την εξουσία στα χέρια των λίγων, του κεφαλαίου, την ατοϊκή συνοχή κλπ. Κλπ. Οπότε εμείς λέμε ότι ασφαλώς όλα τα κόμματα που διεκδικούν αυτή τη στιγμή την εξουσία κόπτονται, η επόμενη κυβέρνηση να είναι πολύ ισχυρή. Και εμείς αντιστρέφουμε το ερώτημα. Γιατί να είναι τόσο ισχυροί? Μήπως γιατί έχουν στο πρόγραμμά τους, γνωρίζουν ότι θα επιτελέσουν κάποιο φιλολαϊκό έργο και φοβούνται μήπως τα υπόλοιπα κόμματα δεν συμφωνήσουν μαζί? Μήπως το ΚΚΕ δεν υπερψηφίσει ένα φιλολαϊκό μέτρο, ας πούμε, που θα έρθει στη Βουλή? Όχι βέβαια. Είναι γιατί απέναντι στο λαό θέλουν μια ισχυρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία για να περνάσουν έναν οριμαγδό μέτρο το επόμενο διάστημα. Επομένως, εμείς λέμε ότι εάν βάζαμε στο τραπέζι κάποιες 2-3 προϋποθέσεις για να συμμετέχουμε σε μια αντιλαϊκή αστική κυβέρνηση, τότε αυτό θα σήμαινε προδοσία για όλον αυτόν τον λαό που σήμερα αγωνίζεται, πετυχαίνει και κατακτά πράγματα
επειδή ακριβώς δεν περιμένει την κυβερνητική σωτηρία. Μάλιστα. Δεν κάθεται στη γωνία. Θα είναι αποτυχία για το Κομμουνιστικό Κόμμα αν δεν καταφέρει στις εκλογές 21 Μάη να αυξήσει τα ποσοστά του σε σχέση με το 19. Αν δεν κάνω λάθος, 5,3 ήταν το ποσοστό. Θα τα αυξήσει. Άλλο σας ρωτάω όμως, κύριε Μανιαβέ, όμως μην το πηγαίνετε όπου θέλετε εσείς. Θα είναι αποτυχία ή δεν θα είναι αποτυχία. Θα σας προβληματίσει ή δεν θα σας προβληματίσει. Θα μας προβληματίσει, αλλά όλα μας τα μηνύματα, όλη αυτή η πλατιά αναγνώριση, το γεγονός ότι και οι δημοσκοπικά και οι έρευνες δείχνουν ότι το ΚΚΕ αποτελεί, είναι στο κάδρο των επιλογών για ένα στους τέσσερις. Είναι το πιο αξιόπιστο κόμμα. Θα ανεβάσουμε τα ποσοστά μας και τους βουλευτές. Και το ζητούμενο εδώ τώρα είναι ότι αν σύρουν τη χώρα σε μια επόμενη εκλογική μάχη, σίγουρα μέσα από την πόλωση και τα εκβιαστικά διλήμματα που θα φουντώσουν το επόμενο διάστημα, ασφαλώς θα επιχειρήσουν να αποσπάσουν μάλιστα κόσμο προοδευτικό από το ΚΚΕ. Είστε σαφείς, είστε σαφείς. Κυρία Πετράκη, έχουν γίνει βήματα προς τα μπρος τα τελευταία χρόνια στο κομμάτι της αναπτυξιακής τροχιάς της Κρήτης. Υπάρχει ένα σχεδιασμό στο αεροδρόμιο Καστελίου που τρέχει, που είναι ενισχυμένος, έκανε την αρχή ο ΣΥΡΙΖΑ, συνέχισε η Νέα Δημοκρατία και έχουμε και συγκεκριμένες εξαγγελίες και συγκεκριμένες υπογραφές αναφορικά με το βόρειο δικό άξονα Κρήτης. Σωστά. Θίξατε τα πολύ μεγάλα έργα υποδομής. Θέλω να ξεκινήσω λέγοντας ότι διαχρονικά η Κρήτη υπολείπεται σε έργα υποδομής σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Πρέπει να πούμε. Ποιος φταίει γι' αυτό? Ποιος φταίει? Οι κυβερνήσεις των προηγούμενων ετών που σχεδίαζαν με κέντρο την Αθήνα. Και οι αυτοδιοικήσεις. Και η αυτοδιοίκηση. Δεν νομίζω, όχι. Η αυτοδιοίκηση νομίζω τα τελευταία χρόνια και όσο την έχω ζήσει, που την έχω ζήσει αρκετά χρόνια, έκανε πάρα πολύ μεγάλες προσπάθειες. Όταν μένει καθελωμένος ένας ΒΟΑΚ εδώ και 30-40 χρόνια, δεν φταίει η αυτοδιοίκηση? Όχι, δεν πρέπει να λάβει τις ευθύνες η αυτοδιοίκηση? Η αυτοδιοίκηση έκανε πάρα πολύ μεγάλες προσπάθειες προκειμένου να χρηματοδοτηθούν τα έργα του ΒΟΑΚ. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Να σας πω. Μην πάμε τη συζήτηση τώρα εκεί. Όχι, νομίζω πως δεν έχει ευθύνη τόσο πολύ η αυτοδιοίκηση όσο το κεντρικό κράτος σε αυτό, επειδή έχω βιώσει πάρα πολύ τις διεκδικήσεις. Ωστόσο, ναι, έχουν τώρα μπει σε τροχιά υλοποίησης τόσο το αεροδρόμιο του Καστελίου όσο και το εθνικό δίκτυο. Με μία παρατήρηση ότι έχει μπει σε τροχιά υλοποίησης το εθνικό δίκτυο μέχρι τον Άγιο Νικόλο, αφήνοντας ωστόσο εκτός το πολύ σημαντικό τμήμα του Λασιθίου από τον Άγιο Νικόλο μέχρι τη Σιτία. Επί ΣΥΡΙΖΑ, τι προέβλεπε ο σχεδιασμός? Αναφορικά με αυτό το κομμάτι. Αυτός ήταν ο σχεδιασμός και επί ΣΥΡΙΖΑ. Ωστόσο, στην προσπάθειά μας να διευρύνουμε και να μετακινηθεί ο σχεδιασμός μέχρι τη Σιτία, άλλαξε η κυβέρνηση. Λέγανε τότε, αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε μου, δεν έχει κίνηση ο δρόμος από Άγιο Νικόλαο προς Σιτία, οπότε θα το δούμε σε μια δεύτερη φάση. Σωστά. Κάνανε λοιπόν μετρήσεις στον κυκλοφοριακό φόρτο. Ναι. Οι μετρήσεις εκείνες έδειξαν ότι στην περιοχή της Παχιάς Άμμου ο κυκλοφοριακός φόρτος ήταν μεγαλύτερος από ό,τι σε τμήματα του δικτύου από Ρέθυμνο έως Ηράκλειο. Οπότε θεωρώ για το κυκλοφοριακό φόρτο λοιπόν ότι υπάρχει κυκλοφοριακός φόρτος, αλλά επίσης θέλω να πω ότι δεν μπορεί να είναι το μόνο κριτήριο ο κυκλοφοριακός φόρτος ή οποιοδήποτε τεχνικο-οικονομικό στοιχείο όταν σχεδιάζεται ένα έργο υποδομής. Και να λοιπόν και επί ΣΥΡΙΖΑ και επί Νέας Δημοκρατίας. Αυτό καταλαβαίνω από αυτό που μας λέτε. Κοιτάξτε. Όχι, αυτό μου είπατε. Θέλω να πω λοιπόν ότι τα στοιχεία τα οποία πρέπει να βάλουμε στο τραπέζι είναι και τα κοινωνικά κριτήρια και τα αναπτυξιακά κριτήρια. Αναπτυξιακά λοιπόν κριτήρια είναι απαραίτητα να μπουν έτσι ώστε και ολόκληρη η Κρήτη να αναπτυχθεί ισομερώς και ισόρροπα. Αυτό λοιπόν που θα διεκδικήσουμε και θέλουμε είναι ο δρόμος να υλοποιηθεί από τον Άγιο Νικόλαο έως τη Σιτία. Μιλώντας δε για τα οδικά δίκτυα, αυτός είναι και ο τρόπος να αναπτυχθεί και το αεροδρόμιο της Σιτίας. Έχουμε λοιπόν μια υποδομή η οποία είναι εκτός λειτουργίας ουσιαστικά επειδή δεν έχει υλοποιηθεί το οδικό δίκτυο. Αντιλαμβάνομαι ότι τα προηγούμενα χρόνια της κρίσης όλα αυτά τα αναπτυξιακά έργα έμειναν πίσω, ωστόσο τώρα είναι η στιγμή να σχεδιαστούν και σε επόμενη φάση να υλοποιηθούν. Όμως, εκείνη την περίοδο το 19 επί ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε αποκλειστεί η υλοποίηση του δρόμου. Ήταν σε φάση μελέτης και σχεδιασμού. Και υπάρχουν μελέτες για το τμήμα από Άγιο Νικόλαο ως Σιτία, οι οποίες είναι σε πολύ καλή φάση. Στις ανακοινώσεις Πίρτζη, αν δεν κάνω λάθος, δεν είχε συμπεριληφθεί το κομμάτι του Άγιο Νικολάου.
Σιτίας. Υπήρχαν μελέτες και υπήρχε συνέχεια διεκδίκηση. Σε δεύτερη βάση θα το δούμε, αυτό λέγανε. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει δεύτερη φάση, διότι στο τέλος του 2022, με υπουργική απόφαση, λέει η υπουργική απόφαση ότι για το τμήμα από Άγιο Νικόλαο Σιτία θα παραμείνει ως έχει. Μάλιστα, λοιπόν. Οπότε εκείνη η διεκδίκηση παραμένει και βάζοντας πρώτα τα τοπικά προβλήματα και μετά τα προβλήματα της κεντρικής σκηνής, θεωρώ ότι αυτή τη διεκδίκηση πρέπει να την ολοκληρώσουμε. Θα επανέλθουμε, κύριε Πετράκη, κύριε Μανιαβέ, βόρειος οδικός άξονας Κρήτης. Ξέρετε, το τμήμα Ηράκλειο-Ρέθυμνο-Ηράκλειο, κατά τη γνώμη μου, είναι το χειρότερο οδικό δίκτυο πανελλαδικά. Το βιώνετε καθώς πηγαίνω έρχεστε μέσα από το ΒΟΑΚ. Και είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα. Και σωστά το είπε ρήμη του λόγου, ότι υπάρχουν διαχρονικές ευθύνες όλων των κυβερνήσεων μέχρι σήμερα. Μιλάμε για ένα έργο που έχει έλθει και πέλθει στα κεντρικά ζητήματα πάρα πολλές φορές. Στο σχεδιασμό του Κομμουνιστικού Κόμματος, αναφορικά με την υλοποίηση του ΒΟΑΚ, κάποια στοιχεία να μας δώσετε, τι περιλαμβάνει η ατζέντα? Εμείς συνολικά, ναι, αλλά και για το βόρειο δικό άξονα, αναφερόμαστε ως την πλήρη και αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν υλοποίηση, σχεδιασμό, υλοποίηση, κατασκευή όλων των ασφαλών μέτρων και μέσων μαζικής μεταφοράς και οδικών άξονων, ώστε να επέλθει ασφάλεια στη μετακίνηση. Εμείς, κοιτάξτε να δείτε, στη ζυγαριά των σημερινών δυνατοτήτων δεν βάζουμε το κέρδος, το αν θα υπάρχει το αντίτιμο, το αν, για παράδειγμα, θα υπάρχει ο κόσμος για να πληρώσει διόδια. Εμείς λέμε ότι ο βόρειος οδικός άξονας αποτελεί μια ανάγκη του λαού, έπρεπε να έχει γίνει εδώ και χρόνια. Διεκδικούμε μαζί με τους μαζικούς φορείς και εμείς μπροστάριδες αυτό το πράγμα να υλοποιηθεί και να μην το διπλό-τριπλό χρυσοπληρώσουμε, όπως ακριβώς αποτελεί στα σχέδια. Και εδώ θέλει μια... Δεν γίνεται να λες και με τους επενδυτές τα ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια και όχι με την έννοια του κέρδους των δύο δίων κλπ. Και τα δυο μαζί δεν γίνεται. Άρα εμείς λέμε ότι σε μια τελείως διαφορετική και ριζική αντίληψη, ναι, πρέπει να εκμεταλλευτούμε όλες τις εγχώριες πηγές και να φτιάξουμε έτσι έναν οδικό άξονα. Μας λέτε ότι καταθέσατε και καταθέσατε ένα κυβερνητικό πρόγραμμα. Και στο... Την επομένη των εκλογών, λοιπόν, το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι κυβέρνηση. Η χρηματοδότηση για το βόρειο δικό άξονα Κρήτης, από πού θα βρεθεί? Θα αποτελέσει ένα έργο, ναι, το οποίο θα στηριχθεί, ναι, στις δυνατότητές μας. Ποιες είναι αυτές μέσα Η ελληνική εγχώρια παραγωγή είναι ατελείωτη. Η τεχνολογική και επιστημονική εξέλιξη και στην Ελλάδα είναι μεγάλη. Δεν χρειαζόμαστε, να το πω και έτσι, όχι ότι παίρνουμε και δανειζόμαστε ξένα λεφτά. Όλα τα λεφτά αυτά που έρχονται είναι λεφτά του φορολογούμενου Έλληνα και Ευρωπαίου πολίτη. Και των Ελλήνων εδώ ο κόπος πρέπει επιτέλους να μετουσιωθεί. Είναι λίγο γενικό αυτό που λέτε. Εγώ θέλω κάτι πιο συγκεκριμένο. Εγώ σας παρουσίασα ένα σενάριο συγκεκριμένο. Την επομένη των εκλογών, Κομμουνιστικό Κόμμα, Πρώτο Κόμμα. ΒΟΑΚ, Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης. Συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, συγκεκριμένος προϋπολογισμός. Ξεκινάει να υλοποιείται την επόμενη μέρα. Χωρίς διόδια, δωρεάν και ασφαλή μετακίνηση για το λαό. Δεν βάζουμε ιδιώτες, δεν βάζουμε ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια. Μιλάμε για έναν οδικό άξονα στην υπηρεσία του λαού και της ανάγκης του. Να μετακινείται με ασφάλεια, χωρίς να κινδυνεύει κλπ. Μάλιστα. Και όχι μόνο σε αυτόν τον τομέα, σε όλους τους τομείς με τον ίδιο τρόπο θα σας απαντούσα. Μάλιστα, αεροδρόμιο Καστελίου. Αντίστοιχα. Είναι στα πλαίσια της... Θα δώσει πνοή στην ευρύτερη περιοχή. Ναι, έχουν αλλάξει προτεραιότητες τώρα για το κεφάλαιο εδώ στην περιοχή. Διακομιστικός κόμβος, ενέργειας, μεταφορές, τουρισμός κλπ. Το ζήτημα είναι, εμείς απαντάμε με την ανάπτυξη για τα μονοπόλια ή με την ανάπτυξη για το λαό. Και ξεκινάμε από αυτό το γενικό για να απαντήσουμε και σε όλα αυτά τα ειδικά. Τα αεροδρόμια φυσικά πρέπει να πληθύνουν και να εξυπηρετούν τις λαϊκές ανάγκες σήμερα, ώστε ο εργαζόμενος, ο λαός να μπορεί να πάρει το αεροπλάνο, να πάει να επισκεφτεί ένα ξένο τόπο, να γνωρίσει έναν άλλο πολιτισμό. Αλλά αυτή τη στιγμή μιλάμε για το ότι 6 στους 10 δεν κάνουν διακοπές. Μάλιστα. Λοιπόν, πρέπει σε αυτό το πράγμα. Επιθυμείτε να εκπροσωπήσετε περιφερειακές ενότητες όπως το Λασίθι και το Ρέθυμνο, όπου τα προβλήματα στην υγεία είναι πάρα πολλά. Υπολειτουργούν
τα νοσοκομεία και του Αγίου Νικολάου και της Ιεράπετρας και βέβαια τι να πούμε τώρα για γέλια και για κλάματα κατάσταση στο Ρέθυμνο. Θα ήθελα ένα σχόλιο, κυρία Πετράκη, στην ατζέντα σας και σαν υποψήφια και το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Τι περιλαμβάνει στο κομμάτι της ενίσχυσης του ΕΣΥ σε τοπικό επίπεδο? Πάμε λίγο να εστιάσουμε στα προβλήματα σε επίπεδο Κρήτης. Η πραγματικότητα είναι ότι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση έχουν έρθει τα νοσοκομεία του Λασιθίου την εποχή των μνημονίων. Με πολύ μεγάλη δυσκολία καταφέραμε να τα διασώσουμε και ευτυχώς το 2015 η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τα ενίσχυσε, τα υποστήριξε, τα έφερε σε μια καλή λειτουργία, σε ένα πλαίσιο που μπορούσαν να εξυπηρετήσουν τους πολίτες. Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, βέβαια. Ωστόσο. Που δεν έχει ενισχυθεί μέχρι και σήμερα. Ωστόσο, τα χρόνια που ακολούθησαν, τα χρόνια του κορονοϊού και τα χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, τα νοσοκομεία δεν ενισχύθηκαν. Οι γιατροί έφυγαν. Μειώθηκαν. Οι συνθήκες λειτουργίας τους είναι πάρα πολύ δύσκολες για τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό. Όλα αυτά χρειάζονται ενίσχυση. Δέσμευση είναι ότι τα νοσοκομεία. Περιμένουμε μία πανδημία για να ενισχυθούμε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Δεν ενισχύθηκαν. Φτιάχναμε προετοίμαστοι το 2019. Δεν έπρεπε να ήμασταν προετοιμασμένοι. Να είμαστε προετοιμασμένοι για την πανδημία. Δηλαδή, περιμένουμε να μας έρθει να μας χτυπήσει μια κρίση την πόρτα για να σταθούμε αντάξει των προσδοκιών των πολιτών, κυρία Πετράκη. Με συγχωρείτε. Εγώ σας απάντησα ότι. Δημοσιογραφικά σας ρωτάω. Τα νοσοκομεία ενισχύθηκαν μέχρι και το 19 σε ό,τι αφορά τα νοσοκομεία του νομού Λασιθίου. Δηλαδή, παρήχαν ικανοποιητική παροχή υγείας προς τους νοσηλευόμενους και προς όλο το Λασίθι. Έγινε πάρα πολύ μεγάλη δουλειά και μεγάλη ενίσχυση και σταμάτησε η συζήτηση που διαρκούσε 10 χρόνια πριν ότι τα νοσοκομεία πρέπει να κλείσουν. Αυτό έχει τελειώσει τώρα. Η πραγματικότητα είναι ότι τα νοσοκομεία πρέπει να δουλέψουν έτσι όπως. Έτσι όπως είναι τοποθετημένα στις πόλεις και θα πρέπει να ενισχυθούν οι δομές αυτές. Αυτό το έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ και έχουμε δεσμευτεί, θα το ξανακάνει την επόμενη φορά που θα κυβερνήσει. Τώρα, αν μιλήσουμε για τα γενικότερα θέματα της υγείας, είναι ένα άλλο ζήτημα. Πολύ μεγαλύτερο. Σε παθογένειες του παρελθόντος που έχουν μερίδιο ευθύνης σε όλα τα κόμματα, φαντάζομαι εκεί. Ακριβώς. Εσείς όμως είπατε να μιλήσουμε τοπικά. Τοπικά. Εγώ πάντως κατέγραφα ρεπορτάζ με υποστελέχους και με προβλήματα και επί ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα δεν ξέρω ποια είναι η δική σας εικόνα. Όχι, δεν είναι έτσι. Υπήρχαν θέματα υποστελέχωσης, αλλά όμως όχι σαν τα θέματα που υπήρξαν το 2015 και το 2014, όπου η συζήτηση ήταν ποιο νοσοκομείο θα κλείσει. 5 χρόνια, από το 2010 μέχρι το 2015, η συζήτηση ήταν ποιο νοσοκομείο θα κλείσει. Όχι, αυτό δεν υπήρξε επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Στο Ρέθυμνο τι επικρατούσε και τι επικρατεί επί ΣΥΡΙΖΑ και επί Νέα Δημοκρατία? Η κατάσταση στο Δημόσιο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, τουλάχιστον ως προς το προσωπικό και τις υποδομές, αναδείχθηκαν βία στην επιφάνεια με την πανδημία πράγματι, όμως τα κενά και οι ελλείψεις ήταν διαχρονικές, κρατούσαν χρόνια με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων, που ασφαλώς ακολουθούν μια πολιτική που ενισχύει τον εμπορευματικό χαρακτήρα, τη λειτουργία των νοσοκομείων με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, με υποχρηματοδότηση από τους κρατικούς προϋπολογισμούς. Όλα τα κόμματα πετσόκοψαν μέσω του κρατικού προϋπολογισμού τις δαπάνες για την υγεία. Όλα. Και τα κενά και οι ελλείψεις ήταν πριν την πανδημία. Οι ανάγκες, για παράδειγμα, για ΜΕΘ ήταν 2.500. Και η Νέα Δημοκρατία πανηγυρίζει που λέει το πήγε μέχρι το 1.100 πόσο τις πήγες. Δηλαδή, είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα που λέει το αριθμητικό, το στατιστικό που λέει ότι έως και 64% των ασθενών που κατέληξαν λόγω πανδημίας, λόγω κορονοϊού, μπορεί και να είχαν σωθεί εάν υπήρχε κρεβάτι ΜΕΘ. Αυτά όμως όλα δεν μπορούσε να, πώς το λένε, και δεν χρειάζεται να πάμε μακριά. Μόνο στα αιτήματα των αμαχόμενων υγειονομικών, των σωματείων να πάμε, θα βρούμε ποια είναι η λύση. Και εδώ πέρα δεν είναι η λύση ούτε τα νοσοκομεία ΑΕ, όπως και αυτό που άνοιξε και ο ΣΥΡΙΖΑ στη Σαντορίνη, το πρώτο στην Ελλάδα, ούτε τα νομοσχέδια που κατέθεσε και πέρασε η Νέα Δημοκρατία στη λογική αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι εδώ πέρα πρέπει να υπάρχει
το υγεία είναι εμπόρευμα, δεν είναι δημόσιο και κοινωνικό. Μάλιστα. Αγαθό. Λοιπόν, επειδή ανέφερα πριν από λίγο κάποια στοιχεία, ανέφερα ένα σχόλιο στην κυρία Πετράκη και μου είπε ότι δεν έχω δίκιο αναφορικά με τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ στον Άγιο Νικόλα. Και επειδή έχω και ένα αρχείο το οποίο θέλω να το αξιοποιήσω, το Γενάρη του 2018, κυρία Πετράκη, στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου, ο αριθμός των εργαζομένων ήταν 245. Αριθμός μικρότερος κατά 11 θέσεις από τους μόνιμους που υπηρετούσαν το 2015. Και κατά 30 μικρότερος, 130 εργαζόμενοι λιγότεροι από όσοι υπηρετούσαν το 2012, ενώ δεν υπήρχε καμία μονάδα πρωτοβάθμιας στον Άγιο Νικόλα. Προκύπτει μέσα από το ρεπορτάζ, για να φανώ συνεπής αυτό που είπα, όχι τίποτα άλλο. Θα μου πείτε... Πόσες είναι οι σημερινές. Σήμερα λοιπόν ποιες είναι οι θέσεις των αντίστοιχες στον Άγιο Νικόλαο. Αυτό ήταν το χωρίο της αντιπαράθεσης μας πριν από λίγο, η σύγκριση του τώρα με το 18. Βεβαίως, γιατί η ενίσχυση των νοσοκομείων. Κάνετε λάθος, δεν ήταν αυτό. Απλά σας ανέφερα ότι πάνω κάτω τα προβλήματα τα οποία κυριαρχούν τώρα. Δεν συμφωνώ λοιπόν μαζί σας. Κυριαρχούσαν και το 18. Δεν συμφωνώ με αυτό. Θεωρώ ότι ενισχύθηκαν τα νοσοκομεία του νομού Λασιθίου. Έχω ζήσει την ενίσχυσή τους. Η παροχή υγείας ήταν πολύ ικανοποιητικότερη τα χρόνια εκείνη, η χρηματοδότησή τους πολύ καλύτερη και οι θέσεις στα νοσοκομεία δεν είναι μόνο γενικές θέσεις, είναι θέσεις ιατρών, θέσεις που νοσηλευτών και πώς αυτές έχουν διανεμηθεί. Δεν είναι μόνο κριτήριο πόσοι άνθρωποι εργάζονται σε κάθε νοσοκομείο, το αντιλαμβάνεστε αυτό. Η ιδέα της τοποθέτησής μου, καθαρά δημοσιογραφικά και ρεπορταζιακά, ήταν ότι διαχρονικά τα νοσοκομεία της Κρήτης αντιμετωπίζουν προβλήματα υποστελέχωσης. Και σε αυτό νομίζω συμφωνούμε όλοι. Και γι' αυτό υπάρχει και μία ατζέντα από όλα τα κόμματα, όπως από το ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ και τη Νέα Δημοκρατία, που μιλούν για ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Συμφωνούμε σε αυτό. Και αυτό το οποίο έκανα να παραθέσω κάποια στοιχεία για το 2018. Με ποια κατεύθυνση μιλάνε για αυτή την ανάπτυξη των νοσοκομείων? Γιατί αν είναι να μπουν ιδιώτες όπως έχουν μπει, ας πούμε, σε μια σειρά τομείς γύρω από το νοσοκομείο και μέσα από το νοσοκομείο, για το αν μιλάνε για ίδρυση νέων νοσοκομείων με σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, δηλαδή που θα πληρώνει ο λαός, αλλά θα πληρώνει και σαν φορολογούμενος και σαν ασθενής μετά, όταν θα πάει να επισκεφτεί ένα νοσοκομείο, τότε όχι, δεν μιλάμε για για ανάπτυξη δημόσιας και δωρεάν υγείας, τουλάχιστον από τα κόμματα που διεκδικούν αυτή τη στιγμή. Κυρία Πετράκη, βλέπουμε έντονο το φαινόμενο στο Λασίθι έλλειψης εργατών υγείας. Μιλάμε για στήριξη του πρωτογενούς τομέα, παρά τα αυτά βλέπουμε δεν δίνεται κίνητρο προκειμένου εργαζόμενοι να δουλέψουν και να στηρίξουν την ενδοχώρα. Πώς μπορεί να αλλάξει αυτό? Αλλάζοντας πολιτική. Όπως? Επιτρέποντας τους εργάτες γης να έρχονται να εργαστούν. Αυτό που συνέβαινε μέχρι τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί είναι τώρα αυτό θέμα συζήτησης? Το θέμα είναι γιατί δεν επιτρέπεται στους εργάτες γης. Τι εννοείται γιατί είναι θέμα συζήτησης? Εννοώ ότι είναι πολύ απλή απάντηση. Υπάρχουν ερωτήματα τα οποία οι απαντήσεις είναι απλές. Εννοείται αυτό. Κοιτάξτε, τα προηγούμενα χρόνια δεν υπήρχε αντίστοιχο ζήτημα. Αλλάζοντας πολιτική η Νέα Δημοκρατία, μη επιτρέποντας τους εργάτες γης να μπουν στην Ελλάδα για αυτό το σκοπό, έχουμε αυτή τη συνέπεια. Έχουμε δεσμευτεί ότι αυτό θα αλλάξει και θα μπορούν οι εργάτες γης να έρχονται, λοιπόν, προκειμένου να στηρίξουν την αγροτική παραγωγή. Δεν θέλω να το κόψουμε τώρα. Θέλω να πάμε σε διάλειμμα. Θα δικήσω και τον εκπρόσωπο του ΚΚΕ, τον υποψήφιο βουλευτή, να επανέλθουμε και να κλείσουμε τη συζήτηση στο τελευταίο μέρος. Επιστρέψαμε εδώ στην Κρήτη σήμερα στην Κρήτη TV για το φινάλε της εκπομπής μας. Να υπενθυμίσω ότι φιλοξενούμε τους υποψήφιους βουλευτές, την κυρία Πελαγία Πετράκη, υποψήφια βουλευτή Λασιθίου με το ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, και τον κύριο Στράτο Μανιαβό, υποψήφιο βουλευτή Ρεθύμνου με το Κομμουνιστικό Κόμμα. Είχαμε ανοίξει λίγο και είχα πάρει την απάντηση από την κυρία Πετράκη αναφορικά με το φαινόμενο με την έλλειψη εργατικών χεριών στον πρωτογενή τομέα, και θέλω να σχολιώ και από τον κύριο Μανιαβό, ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά το σκηνικό το οποίο διαμορφώνεται κυρίως στην κτηνοτροφία σε επίπεδο Ερεθύμνου, και πώς μπορεί να λυθεί αυτό το θέμα μέσα από τα κίνητρα που πρέπει να δοθούν στους νέους για να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα, αλλά και τον τουριστικό κλάδο που τον γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Μπορούμε να μιλήσουμε γενικότερα. Τώρα είναι κατεύθυνση και πολιτική όλων των κυβερνήσεων και η κοινή αγροτική πολιτική από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και τα λοιπάσματα έχουν ακριβήνει και οι τιμές στα
προϊόντα που πουλάνε οι αγροτοκτηνοτρόφοι έχουν πέσει στα τάρταρα και το εισόδημα δεν φτάνει για να καλύψει, όπως αντίστοιχα και ο μισθός των εργατών έχει πέσει τα τελευταία χρόνια παρά τις εξαγγελίες, παρά τα όσα είδαμε τώρα εδώ προεκλογικά και τα όσα θα ακούσουμε και ακούμε και θα ακούσουμε και περισσότερα τώρα όσο πηγαίνουμε προς την κάλπη. Ο ΑΣΑ ήταν ξεκάθαρος με τα στοιχεία του ότι κατά 7,5% έχει πέσει ο μέσος μισθός, άρα δεν μπορούμε να μιλάμε για κίνητρα σε αυτά τα πλαίσια, με τρία κύματα ακρίβειας φορτωμένα στην πλάτη, με το μισθό να μην φτάνει μέχρι το τέλος του μήνα κλπ. Άρα εμείς λέμε ότι και την επόμενη μέρα των εκλογών οι κομμουνιστές μέσα από τους μαζικούς φορείς μαζί με τον λαό θα διεκδικούν αυξήσεις στους μισθούς, μάλιστα, προστασία του εισοδήματος για όλους αυτούς που τους κλάδους. Απευθυνόμενος στους τηλεθεατές, για ποιο λόγο ένας κριτικός να υποστηρίξει το Κομμουνιστικό Κόμμα? Για να μεταφερθούν τα δύσκολα που βιώνουμε στην επόμενη αντιλαϊκή χειρότερη κυβέρνηση. Γιατί εμείς λέμε ότι θα προκύψει. Πρόθυμοι και συνεργάτες και συνεννοήσιμοι θα προκύψουν ώστε να σχηματιστεί αυτή η πολυπόθετη για το κεφάλαιο κυβέρνηση. Ο λαός έχει γνωρίσει το ΚΚΕ τα τελευταία χρόνια ακόμα πιο έντονα μέσα από τους μεγάλους αγώνες, τους 15 τους βουλευτές, συμπαραστάτες, έτοιμους να αποκαλύψουν, να ενημερώσουν, να φέρουν προτάσεις, να φέρουν τις ανάγκες δηλαδή του λαού και μέσα στη Βουλή και να τις παλέψουν, να επιβάλλουν μέτρα. Έχουν δει τη στάση όλων των άλλων κομμάτων και αυτό το πράγμα θα συνεχίσουμε να κάνουμε πιο δυναμικά, με μεγαλύτερο ποσοστό από την επόμενη μέρα. Κυρία Πετράγη. Εγώ λέω ψήφο στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί έχει τη δυνατότητα, είναι πολύ κοντά στο να είναι πρώτο κόμμα, να δοθεί δυνατότητα στις κεντροαριστερές δυνάμεις να κυβερνήσουν τον τόπο. Αυτό είναι το διακύβευμα των εκλογών. Θεωρώ ότι σε συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ και τις άλλες κεντροαριστερές δυνάμεις θα μπορέσουμε να κάνουμε μια κυβέρνηση συμμαχίας, όπου θα έχουμε προγραμματικές δεσμεύσεις και το μεγαλύτερο ποσοστό του λαού θα είναι στην κυβέρνηση και δεν θα αναγκαστούμε να πάμε σε δεύτερες εκλογές, σε περιπέτειες, όπου θα έχουμε πια ενισχυμένη αναλογική, που σημαίνει ότι μικρότερο ποσοστό του λαού καταλαμβάνει την κυβέρνηση. Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Πετράκη, κύριε Μανιαβένα, σας ευχαριστήσω θερμά. Καλή επιτυχία στον αγώνα σας, να είστε καλά. Ευχαριστώ. Λοιπόν.